Πάμε να συνδεθούμε με τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους φίλους τηλεθεατές. Ισχύει ότι πάμε για τόσο γενναίες αυξήσεις και στα πράσινα τιμολόγια και για ποιους λόγους? Αν δεν γίνουν γενναίες εκτόσεις από τους προμηθευτές, μάλλον 1η Ιουνίου θα δούμε στα τιμολόγια όλων των χρωμάτων και ενώ και στα πράσινα και στα μπλε και στα κίτρινα μια αύξηση που μπορεί να ξεπεράσει και το 30%. Για ποιο λόγο? Διότι αύριο που είναι η τελευταία συνεδρίαση σχετικά με τη διαμόρφωση της τιμής εκαθάρισης του ηλεκτρικού ρεύματος, φαίνεται ότι θα κλείσει σχεδόν στα 80 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα, ενώ 30 Απριλίου η τιμή εκαθάρισης ήταν στα 60. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς βλέπετε και μόνοι σας, έχουμε μία αύξηση της χοντρικής 30% και πάνω. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στη χονδρεμπορική αγορά. Πού οφείλεται αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη? Πού οφείλεται? Στην σημαντική, θα έλεγα, αύξηση της χοντρικής αγοράς του φυσικού αερίου. Είχαμε μάθει τους προηγούμενους μήνες, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, να κυμαίνεται γύρω στα 25, 26, 27 ευρώ περίπου η θερμική μεγαβατόρα. Όμως το Μάιο και ειδικά τις τελευταίες 15 μέρες δεν λέει να κατέβει κάτω από τα 33 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Αυτό σαφώς επηρεάζει και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι συνδέονται, το ξέρετε αυτό. Άρα λοιπόν είχαμε αύξηση της χοντρικής αγοράς του φυσικού αερίου. Είχαμε υποχώρηση των μονάδων ΑΠΕ αναφορικά με την ηλεκτροπαραγωγή, διότι ο Μάιος είχε αρκετές μέρες χωρίς ηλιοφάνεια, διότι η αφρικανική σκόνη είχε σκεπάσει τον ελληνικό ουρανό και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυτή την παραγωγή πράσινης ενέργειας όπως είχαμε για παράδειγμα τον Απρίλιο, που στο μείγμα η πράσινη ενέργεια, οι πράσινες μονάδες ήταν πάνω από 50%, ενώ το Μάιο υποχώρησαν κάτω από 40%. Δηλαδή θέλω να πω ότι και στο μείγμα έχουμε διαφοροποιήσει. Και όταν έχουμε υψηλότερη αναλογία πράσινης ενέργειας στο μείγμα, έχουμε και χαμηλότερες τιμές πάντοτε. Ναι, ναι. Αν δεν υπήρχαν οι μονάδες ΑΠΕ, μιλάμε τώρα, δεν θα συζητούσαμε αν το 10,65 στο πράσινο τιμολόγιο, 10,65 λεπτά, ενώ στο πράσινο τιμολόγιο θα πάει στα 13 ή στα 13,5. Θα μιλάμε για 17, 18 και ίσως και 20 λεπτά. Το ότι συμμετέχουν έστω και 36, 38, 40% οι μονάδες ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα είναι αυτό που συγκρατούν, θα έλεγα, κάτω από 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Κύριε Χριστοδουλίδη, αναμένεται λόγω αυτών των αυξήσεων να αλλάξει και η καταναλωτική συμπεριφορά? Θα προτιμήσουν κάποιοι το μπλε τιμολόγιο πλέον που είναι και το σταθερό? Ναι, εγώ ήδη το έκανα, αυτό θέλω να ανακοινώσω, ενώ ήμουνα στο κίτρινο τιμολόγιο. Τη Δευτέρα άλλαξα χρώμα τιμολογίου, πήγα στο μπλε σταθερό εξάμηνης διάρκειας. Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω πολλές καταναλώσεις, δηλαδή έχω 1.000 κιλοβατόρες το μήνα. Άρα δεν θέλω να ρισκάρω μέσα στο καλοκαίρι ένα κίτρινο ή ένα πράσινο τιμολόγιο. Πήγα σε ένα κλειδωμένο εξάμηνης διάρκειας που είναι 8,8 λεπτά που το προσφέρει μια εταιρεία. Θα αράξω εκεί για 6 μήνες και από τον Νοέμβριο βλέπουμε. Λέτε λοιπόν ότι τώρα μπορεί να έχει έρθει η εποχή να σκεφτούν και τα μπλε, τα σταθερά τιμολόγια. Μιλάμε για την πλειοψηφία των καταναλωτών. Τα εξάμηνης διάρκειας. Μιλάω και τα ετήσια, τα εξάμηνης διάρκειας. Εκεί έχουμε μια τάξη μεγέθους. Πού περιμένουμε να πάνε οι τιμές στα μπλε, πού περιμένουμε να πάνε στα πράσινα, για παράδειγμα, να κάνουμε μια σύγκριση σε αυτά που χρησιμοποιούμε περισσότερο. Ναι, στα πράσινα, σας λέω, από το 10,65 που ήταν η μέση τιμή που έκλεισε το 1 Μαΐου, οι τιμές που ανακοινώθηκαν 1 Μαΐου, εγώ βλέπω ότι εκτιμώ ότι θα πάνε πάνω από 13,5 λεπτά. Στα μπλε τιμολόγια, στα εξάμηνης διάρκειας, θα ξεπεράσουν τα 10 λεπτά. Θα πάμε σε διψήφιο νούμερο. Τώρα, αν θα είναι 10,5, αν θα είναι 11, δεν το ξέρω. Και σίγουρα και στα κίτρινα τιμολόγια θα υπάρξει ανάλογη αύξηση όπως και στα πράσινα. Γιατί ξέρετε, στα πράσινα τιμολόγια και στα κίτρινα, η τελική τιμή χρέωσης κιλοβατόρας διαμορφώνεται με βάση τον μηχανισμό των ρητρών αναπροσαρμογής, όπου λαμβάνει υπόψη τις τιμές εκαθάρισης χοντρικής. Αυτό, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να το αποφύγει ο πάροχος. Το θέμα είναι αν θα μετακυλήσει όλο αυτό το ποσοστό αύξησης της χοντρικής στους καταναλωτές ή ένα μέρος. Τιμές που μας λέτε τώρα είναι πριν μάθουμε εάν και τι έκτασης εκπτώσεις θα επιλέξουν να κάνουν οι πάροχοι.
Εγώ να σας πω, στην καλύτερη, από πληροφορίες που έχω, ναι, στην καλύτερη περίπτωση, εάν δεν είναι 30 έως 35% η αύξηση στη λιανική, θα είναι γύρω στα 20 με 25%. Δηλαδή δεν ακόμα δεν και με την έκπτωση κάτω, λέτε, ναι, μάλιστα. Ακόμα και γιατί να σας πω, οι εκπτώσεις είναι γύρω στο 25, 30, 35%. Πόσο να πάνε, ας πούμε, εντάξει, να πάνε 50, 55, οκ. Okay. Τα μπλε τιμολόγια θα αυξηθούν, διότι, να σας πω, το καλοκαίρι, γενικώς, επειδή αυξάνει η ηλεκτρική ζήτηση λόγω της πολλαπλής χρήσης των κλιματιστικών και λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και γενικά και για άλλους λόγους, γενικώς πάντα τσιμπάνε οι τιμές του ρεύματος. Αυτό είναι δεδομένο, ακόμα και αν δεν υπήρχε καμία γεωπολιτική αναταραχή στον πλανήτη. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είχαμε το μέτωπο στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα, πάντα το καλοκαίρι έχουμε αυξημένο ρεύμα. Άρα, κύριε Χρυσταντολίδη, το 20%, ναι, το 20% είναι το ελάχιστο, ακόμα και αν μπουν εκπτώσεις από τους, ναι, παρόχους. Ναι, το 20% είναι ελάχιστο. Δηλαδή, θα φτάσουμε στις τιμές του Φεβρουαρίου, για να σας δώσω να καταλάβετε. Ενώ είχαμε ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου μία σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών, είχαμε ξεκινήσει από 15, ξέρω εγώ, 14 και μισό, πόσο ήταν περίπου, και φτάσαμε στα 10,65 τέλος Απριλίου. Αυτό από εδώ και πέρα δεν θα δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση, ίσα-ίσα θα δούμε αύξηση στη λιανική τιμή, τουλάχιστον 20% και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά και τον Αύγουστο. Μάλιστα. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις μου. Μάλιστα. Κύριε Χρυστοδουλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Δεν σας έκανα την καρδιά, περιβόλη. Είναι έτσι, η αλήθεια ότι δεν μας την κάνατε την καρδιά περιβόλη, αλλά τι να κάνουμε, τουλάχιστον καλύτερα να γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα που έχουμε μπροστά. Ναι, αν μου επιτρέπετε, τώρα επειδή το Υπουργείο Ενέργειας σκέφτεται να μετακινήσει τη ζώνη χαμηλής χρέωσης από τις νυχτερινές ώρες στις μεσημεριανές, αυτοί οι οποίοι είχαν νυχτερινά τιμολόγια, 1,5 εκατομμύριο περίπου καταναλωτές, θα πρέπει να σκεφτούν αν θα πρέπει να αλλάξουν τις συνήθειές τους, να βάζουν σε λειτουργία τις μεσημεριανές ώρες τις ενεργειακές, τις οικιακές συσκευές, τις ενεργοβόρες, προκειμένου να κάνουν εξοικονόμηση, γιατί ξέρετε το μεσημέρι έχουμε υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Η ζήτηση είναι σχετική χαμηλή το μεσημέρι, άρα λοιπόν σου δίνει κίνητρα να μετακινηθείς σε αυτές τις ώρες προκειμένου να κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας. Σε αυτές τις μεσημερινές ζώνες κατανάλωσης, μάλιστα. Ναι. Κύριε Χρυστοδουλίδη, ευχαριστούμε και πάλι.